Γιατί έχουμε χρονομηχανή και δηλώσεις του χτες. Και πολύ ωραία χρονομηχανή μάλιστα, πρέπει να πούμε. Γιατί θα δούμε τον Αντώνη Κανάκη, όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί νομίζω. Τον αγαπημένο μας Αντώνη Κανάκη, ο οποίος όταν ήταν νεότερος είχε μακριά μαλλιά. Είτε το πιστεύετε είτε όχι. Για πάμε να δούμε. Για να δούμε το 1991, Jesus τον Αντώνη Κανάκη. Λίγο διαφορετικό. Μπουκλάκια! Τις διπλανήσεις τα μπουκλάκες. Αν είσαι διπλανήσεις, είναι λίγο σγουρό. Εντάξει, το πρόσωπο είναι ίδιο, δεν έχει καμία διαφορά. Πιο αδυνατός βέβαια, αλλά είναι ίδιος, ναι. Για να προχωρήσουμε παρακάτω. Το 1994, το Confusio παρουσιάζει τότε. Τι ωραία εκπομπή εκείνη, έτσι τη θυμάστε. Βέβαια. Τον αξέχαστο τον. Καλά το κάνεις. Εδώ πάντως είναι αλλαγμένος, πολύ όμως. Είναι αρκετά αλλαγμένος. Κοντό μαλλί, έτσι πιο γυμνασμένος, πιο αδύνατος. Πάμε παρακάτω. 1998, αμάν τα καθάρματα, μαζί με το Σωτήρη Καλυβάτση, το ποιος δεν έχει αγαπήσει αυτή την εκπομπή, ήμασταν όλοι φανατικοί, εγώ τουλάχιστον ήμουν πολύ φανατική. Όλοι. Πάμε παρακάτω. 2006. Εδώ μου αρέσει πάρα πολύ ο Αντώνης Κανάκης. Δεν ξέρω. Δεν είναι καλά, γιατί παίρνει μια απόφαση, έχουμε κι άλλες. Από εκεί και πέρα το ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά εδώ μου αρέσει πάρα πολύ. Το λίγο ξυλισμένο με το λίγο, ας πούμε, που αχνοφαίνεται. Μαλάκι εδώ πέρα, τσιλού, καρφάκι, μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι πάει πάρα πολύ αυτό. Και η εκπομπή Αμάν τα καθάρματα μπορεί να άλλαξε κανάλι, αλλά κράτησε πολλά χρόνια, αν θυμάστε, στην τηλεόραση. Πάμε παρακάτω. Τι σχέση έχει με την χρονομηχανή? Ότι ήμασταν πριν σε άλλη χρονιά και τώρα είμαστε 2006, αγαπητή Έλληνα Τσολάκη. 2010. Εδώ είναι και πιο μαυρισμένος, ε. Εδώ έχει πάρει το beach bar. Σταμάτα. Γενικά είναι μελαχρινός άντρας. Ναι. Σκουρόχρωμο. Πάμε παρακάτω. 2013. Α, δεν είναι το πρόσφατο το... Σε Λεόνα. Όλοι το και νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε να διαλέξουμε. Η Ελένη ήδη διάλεξε, δεν δυσκολεύτηκε από ό,τι είδες. Εγώ διάλεξα 2006, δεν το έχεις βάλει μέσα. Όχι. Α, το έχει βάλει. 2006. Εγώ 2013, όπως είναι τώρα. Εγώ 94. 6-6 μακρά. Οδυσσέα, εσύ είπες και εσύ, αγόρι μου. Ότι πρέπει να διαλέξουμε μια φωτογραφία του Αντώνη του Κανάκη. Ο Αντώνης είναι ο Αντώνης. Όλες μας αρέσουν. Όλες οι εποχές της ζωής του. Γλυκούλης το 2006. Είναι γλυκούλης. Γενικά είναι. Ωραίος άντρας πάντα όμως. Να τα λέμε κι αυτά.